ξεκινάμε τώρα αμέσως. Παρακαλώ, παρακαλώ πολύ, παρακαλώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, είναι εύκολο να λέμε ότι αυτός είναι διαπλεκόμενος, είναι απατεώνας. Άλλο πράγμα ως πολιτική τοποθέτηση. Βρίσκω μια αντίφαση στις ενέργειες του κυρίου Καρατζαφέρη. Προδιετίας κατηγορούσε τα διαπλεκόμενα μέχρι προδιετία. Τώρα μιλάμε για Siemens. Να αφήσουμε τον κύριο Καρατζαφέρη. Όλοι θα κρυθούν την Κυριακή. Έχετε μανία στον Καρατζαφέρη. Κύριε Πρόεδρε, θέλετε να με ακούσετε τώρα λίγο. Σας παρακολουθώ πολλές μέρες την εκπομπή σας. Θα θέλατε να είστε ο Καρατζαφέρη στη θέση του Καρατζαφέρη. Το έχω καταλάβει. Ονομαστικά τους κατηγορούσα. Ναι. Τον Βαρδινογιάννη, τον Κόκαλη, τον Κυριακού. Ευνηδίως δύο χρόνια σταμάτησε γιατί έπρεπε να φιλοξενηθεί στα κανάλια. Ήταν το τίμημα. Οι σιωποί για να φιλοξενούνται στελέχη τους στα κανάλια. Το καταλαβαίνω και αυτό. Μου το λένε και εμένα. Σταμάτα να μιλάς για Βαρδινογιάννη και γιατί τους αν θέλεις να πας στο Μέγκα, στον Αντένα. Ποιο σας το είπε. Πολύ. Ποιο σας το είπε. Όνομα, ονομαστικά. Ποιο σας το είπε. Όχι, όχι, ποιο σας το είπε. Όρος για να πει ένα κανάλι είναι να πάψει να καταγγέλει τους αποδείτε. Κύριε Γεωργιάδη. Αν εσείς δεν το αυτά που λοιπόν, λέτε αφήστε είναι τώρα, σας παρακαλώ. Που τα βγάζετε από το γνωρίζουν μυαλό σας. Όλοι. Εκτός αν λοιπόν, πείτε, τώρα. Εκτός αν πείτε, τώρα, όχι κύριε Σπίνο, εκτός το όνομα του προσωπική επίθεση όχι, εμένα. Ποιος σας το είπε. Ποιο σα το είπε αυτό. Όλοι με επισκέπτονται και μου λένε να βελτιώσουμε τι σχέσει μα με τα κανάλια. Διότι λέμε συνέχεια για διαπλεκόμενα. Δεν θα σα βγάλουν ποτέ. Οι δικοί σα άνθρωποι. Δεν πει και εσεί κύριε Σπίτι. Οι δικοί σα άνθρωποι από το κόμμα σα το λένε. Συγγνώμη, όταν λέμε ο καθένα φιλικά. Μα τι λέτε τώρα. Εγώ σα έφερα στην εκπομπή με όρου. Αμφιβάλλετε ότι σε μια φιλική συζήτηση λέγεται στον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών όσο κατηγορείς. Α, όχι που σας είπε ως επιχειρηματίας. Λοιπόν το λέτε. Περί Βαρδινογιάννη, επειδή ιδιοκτήτες. Εγώ λοιπόν θα σας πω και εδώ στη φιλική μας συζήτηση. Θα σας πω λοιπόν στη φιλική μας συζήτηση κάτι άλλο. Κύριε Λεβέντ, σας παρακολουθώ σε εκπομπές σας και θα σας πω τη γνώμη μου ειλικρινά ως τηλεθεατής. Θα θέλετε να είστε ο Καρατζαφέρης, θέση του Καρατζαφέρη και πολύ. Τι λέτε? Έχετε αιμονή με τον Καρατζαφέρη. Αλίμονό μου. Κάθε 15 λεπτά αναφέρεστε τον Καρατζαφέρη. Έλεος πια. Έλεος. Κάθε βλέπω τις εκπομπές σας. Ακροδεξιά. Κάθε 15 λεπτά. Και ο Καρατζαφέρης έκανε εκείνο. Και ο Καρατζαφέρης έκανε τάλλο. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Καρατζαφέρης έφτιαξε ακόμα και μπήκε στη Βουλή και εσείς όχι. Την οσμή της στην ελληνική κοινωνία. Εσείς έχετε κουράσει την ελληνική κοινωνία με την ακροδεξιά σας. Εμείς είμαστε ακροδεξιά και σας δημοκράτες. Εσείς είπατε για ερπετά, εσείς καταδικάσατε, εσείς συκοφαντείτε, εμείς είμαστε ακροδεξιά. Συκοφάντη με κάνατε. Δηλαδή στην Ελλάδα κανείς δεν κλέβει. Ο ελληνικός λαός φτώχευσε. Σας συμβουλεύω να σταματήσετε την αιμονή σας. Οι αιμονές είναι κακό πράγμα. Αλλά στην Ελλάδα κανείς δεν είναι κλέφτης. Κάτι για να είμαι δημοσιογραφικά έμπειρος απέναντί σας και απέναντι στον κόσμο. Ναι. Εάν δεν ήταν παρόν εδώ ένα πρωτοκλασάτο στέλεχος του Λαϊκού Εκπροσωπητισμού, δεν θα σας άφηνα να μιλάτε έτσι για τον κύριο Καρατζαφέρη. Θεωρώ όμως ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι ικανός να υπερασπίσει και το κόμμα του και τον ηγέτη του. Δεν είστε ακροδεξιοί. Δεν είστε ακροδεξιοί. Φυσικά και δεν είναι ο πλεύρης. Δεν είναι το θέμα μας ακόμα. Φυσικά και δεν είναι ακροδεξιός ο Θάνος ο πλεύρης. Από πού το βγάλατε το πέρασμα. Δεν είστε ακροδεξιοί. Από πού το βγάλατε το πέρασμα. Δεν έλεγε ο Καρατζαφέρης υπέρ του βασιλιά στο κανάλι του. Δεν είναι ακροδεξιός ο Καρατζαφέρης και δεν είναι ακροδεξιός ο λαός κύριε. Φιλοξενούσατε τον Πατακό. Τον Πατακό δεν τον είχατε στο κανάλι σας. Παρακαλώ, και κύριε. Το Άλτερ και το Πατακό από ένα μήνα. Εσείς ως ομιλιάτες. Εσείς ως ομιλιάτες. Ο Άξο Παυλόπουλος και τον Πατακό. Σε ποιες εκπομπές τι πάνε να πει αυτό. Δεν ασχολούμαστε. Δεν ασχολούμαστε. Παρακαλώ. Άμα δεν ασχολείστε να μην ξαναμιλήσετε για μας. Με την ακροδεξιά. Να μην ξαναμιλήσετε για μας δεν ασχολείστε. Σας παρακαλώ. Κάθε 15 λεπτά θα σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα μου απαγορεύσετε, εσείς θα λέω. Εσείς θα ρυθμίσετε. Ποιος είστε εσείς, κύριε. Ποιος είστε εσείς, κύριε. Σταματήστε, επιτέλους. Θα ρυθμίσετε, θα λέω εγώ. Ποιος είστε εσείς. Ποιος είστε εσείς. Σταματήστε, επιτέλους. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Έχετε φασιστικές τάσεις. Ηρεμήστε, να προχωρήσουμε. Θα μας καθορίσετε και τι θα λέμε. Έχουμε ρεπορτάζ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ πάρα πολύ. Μα και στην ελευθερία μια κοπή να μιλήσουμε για ένα θέμα.
και μου έχετε φέρει τον κύριο Λεβέντη που σαν 15 λεπτά μιλάει για τον Καραζαφέρη. Τι να κάνω, να πάρω μια όλη μέρα μιλάτε κύριε Σάκη Γεωργιάδη σε όλα τα κανάλια. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ είστε παντού. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ζηλεύω την ακροδεξιά, τη λυπάμαι. Τη λυπάμαι που τη ζηλεύω. Αηδιάζω, αηδιάζω, όχι ζηλεύω. Όχι ζηλεύω. Δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Σας παρακαλώ, τον Καρατζαφέρη που ήταν καλατάς. Όπως σε όλους τους καλεσμένους, το επαναλαμβάνω. Μπήκα πρώτος στο Πολυτεχνείο, δεν έχω. Έχω κάνει κάποιες σπουδές, κύριε. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν ξέρω ποιοι είστε εσείς. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Λέω, κύριε Γεωργιάδη, και το λέω σε όλους τους καλεσμένους και στους τηλεθεατές. Μα επιτέλους, έχω ανοιχτεί πολλά. Υπάρχει αξιοπιστία και εντυμότητα. Εάν δεν ήσασταν παρόν, δεν θα άφηνα τον κύριο Λεβέντη να μιλάει έτσι για τον κύριο Καρατζαφέρη και για την κυρία Τζαβέλα. Έχει πολιτική άποψη να την πει βεβαίως όταν είναι παρόν τα σκιά. Επειδή όμως παρακαλώ. Επειδή σας θεωρώ εκ των ικανοτέρων στελεχών του λαϊκού ορθόδοξου συναγερμού, εκτιμώ και πείτε μου αν δεν είναι έτσι να μην ξαναμιλήσει ο κύριος Λεβέντης ότι μπορείτε να υπερασπίσετε και την κυρία Τζαβέλα και τον κύριο Καρατζαφέρη. Ο κύριος Λεβέντης μπορεί να λέει ότι θέλει, αλλά δεν μπορεί να συκοφαντεί και να προσπαθεί. Μα δεν μπορώ να το φημώσω πολύ παρά να μιλήσει. Προηγουμένως είπατε να σταματήσει. Αυτό δεν είναι πολύ διάφορα. Πάμε παρακαλώ πολύ στην υπόθεση Siemens. Πάμε παρακαλώ στην υπόθεση Siemens. Πάμε παρακαλώ πολύ. Θέλω να ακούω και την άποψη του συνασπισμού. Δεν θέλω να τον έχετε στη γωνία και το λέω σε εσάς και να τον διασυμπληγάδων πετρών να τον πνίγετε, γιατί αύριο όλοι εκεί θα τρέξετε και θα ζητείτε συμπαράσταση και συμπαράταξη και ό,τι άλλο υπάρχει για να γίνετε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δεν ξέρω ποιο κόμμα θα κερδίσει. Δεν νιώθουμε ότι είμαστε συμπληγάδες πάντως. Δεν νιώθετε. Πάντως ξεφουσκώσατε λιγάκι κι εσείς. Κοιτάξτε. Από τα 18 άρια έχετε πάει σε κάτι 8 άρια. Ναι, και ξεκινήσαμε από κάτι 4. Δεν πιστέψαμε ποτέ ότι τα 18 άρια είναι η πραγματική δύναμη. Ήταν συγκυριακά φαινόμενα, υπήρχαν δυνατότητες, υπήρχε κρίση του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ο κόσμος είναι κόσμος ο οποίος θα είναι δεδομένος και αύριο και μεθαύριο. Αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα μια ανάταξη και στις δημοσκοπήσεις που φαίνεται των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Μια συσπήρωση του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ. Φάνηκε χτες στη μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στην πλατεία Κοντζιά με την ομιλία του Αλέξη του Τσίπρα. Πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει κάνει ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Και φαίνεται νομίζω και στις δημοσκοπήσεις, όπου αυξάνεται και η συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κόσμος ο οποίος ψηφίζει πλέον, δηλώνει την τάση να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες. Αληθεύει ότι είστε επομένη αλαβανική και τσιμπρική, αληθεύει αυτό? Σας ρωτώ έτσι, να μπείτε την άποψή σας. Όχι. Δεν αληθεύει. Αυτό που αληθεύει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας πολιτικός σχηματισμός μέσα στον οποίο εκφράζεται η ενότητα δράσης της αριστεράς. Υπάρχουν 10 συνιστώσεις. Υπάρχει ο συνασπισμός, ο οποίο είναι κόμμα το οποίο υπάρχουν τάσεις μέσα σε αυτό το κόμμα. Υπάρχουν και άλλες συνιστώσεις. Ξέρετε τώρα τις διασπάσεις τάσεις αυτό... λέμε. Όχι, δηλαδή δεν θα πείτε διάσπαση, τάση. Τι σημαίνει τάση? Ίσα. Όταν ΣΥΡΙΖΑ... έχουμε διαφορετική άποψη για ένα θέμα και δημοσίως το εκφράζουμε, πάβει να είναι τάση και είναι διάσπαση. Όχι. Άλλο να κουβεντιάσουμε μεταξύ σε ένα δωμάτιο και όταν βγούμε έξω να είμαστε ενωμένοι σαν γροθιά, δεν κάνετε αυτό εσείς. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το εξής. Ότι διαφορετικά πολιτικά ρεύματα της αριστεράς, διαφορετικοί πολιτικοί σχηματισμοί, 10 διαφορετικές οργανώσεις και κόμματα της αριστεράς για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας συνεργάζονται με ενότητα δράσης και συνεργάζονται και σε ένα πολιτικό διακύβευμα. Που διεκδικούν τον κόσμο όχι μόνο της αριστεράς, διεκδικούν τον κόσμο που έχει ευαισθησίες, διεκδικούν τον κόσμο που παλεύει στον δρόμο. Ο λαός αυτό έκανε. Έχει συγκεντρώσει πολιτικούς σχηματισμούς με μια ευρύτερη βάση δεξιοφροσύνης. Αυτό δεν έχει κάνει. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Γιατί το λέτε? Γιατί μιλάμε για 10 διαφορετικές οργανώσεις και κόμματα της αριστεράς. Είναι πολλά κόμματα. Είναι συμμαχία και δεν είναι ένα ενιαίο κόμμα και πολύ περισσότερο. Μια παρατήρηση. Για να αποχωρηθούμε λιγάκι από το διαπληκτισμό. Να σας φέρω πάλι στη βάση. Η παρέμβαση μετά. Είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι οικοσοσιαλιστές. Είναι μέλος σας? Ναι. Είναι μέλος σας. Βέβαια. Ξέρετε τις δηλώσεις που μου κάνει τα Σκόπια? Μιλάτε τώρα για τον κύριο Τρεμόπουλο. Ναι, όχι για τον Τρεμόπουλο μόνο. Υπάρχει, έχω μάλιστα, χθες το έδειξα και στο Τελεσίδη, στο Τηλιάστη. Δεν το έφερα σήμερα εδώ. Θα σας πούμε έχει κάνει μια δήλωση. Έχουν κάνει μια δήλωση. Ο καθένας έχει δικαίωμα, έχω την άποψη και Ρουλά να δηλώνει ό,τι θέλει εφόσον κρίνεται από τον ελληνικό λαό. Ό,τι θέλει μπορεί να δηλώνει ο καθένας. Ξέρετε που διαφωνώ. Μια ερώτηση ευκαιριστική. Ξέρετε που διαφωνώ στις δηλώσεις αυτές, στους διοριστέντες. Δηλαδή, εάν ο κύριος Τρεμόπουλος ήταν διοριζόμενο κάπου με κρυφές δηλώσεις, ο κάθε Τρεμόπουλος, ο Σπίνος, ο Νούλας, άπαξ και κρίνεται και έχουν δημοσιοποιηθεί
τόσο από τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη, τόσο από άλλα στελέχη, οι δηλώσεις Τρεμόπουλου ή του οποιοδήποτε άλλου, κρίνεται από τον κόσμο. Να σα επαναφέρω λίγο σε επίπεδο Siemens, να δούμε παρακαλώ πολύ ένα βίντεο. Σας παρακαλώ, δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Μα πήρε πάρα πολύ χρόνο. Είναι σημαντικό αυτό. Του Προέδρου με τον κύριο Γεωργιάδη. Θέλω να παρακαλώ, πάμε να δούμε το βίντεο. Πάμε να δούμε το βίντεο για να βάλουμε λίγο ξανά την κουβέντα μας στην υπόθεση Siemens με όλες τις εξελίξεις που έχουν συμβεί, τι, πώς έχουν προφυλακιστεί, ποιοι δεν έχουν προφυλακιστεί, ποιοι θα προφυλακιστούν, το τι έχει γίνει, εν πάση περιπτώσει, τα ξέρετε, αλλά πιο πολύ είπα στο διάλειμμα να το ετοιμάσω στους συνεργάτες μου για να ξαναπούμε λίγο στην υπόθεση Siemens, γιατί ξεφύγαμε λίγο. Πάμε παρακαλώ. Θρίλερ για γερά νεύρα από το πρωί στην Ευελπίδων με τις απολογίες των κατηγορουμένων για την υπόθεση της Siemens. Οι ανατροπές ήταν συνεχείς με τον ανακριτή Νίκο Ζαγοριανό να δέχεται σφοδρές επιθέσεις για μεροληπτική στάση. Αίτημα εξαίρεσης σε βάρος του κατέθεσαν το πρωί οι κατηγορούμενοι Ηλίας